τι υπήρξε ένα σύμβολο ναι. σε μια εποχή που έχει ανάγκη, ναι. γιατί τόσο πολλοί έχουν λείψει τα σύμβολα. Είδωλο, πραγματικά. Ήτανε ιδανικό λοιπόν, κιόλας. Όχι μόνο είδωλο. Όχι μόνο είδωλο, γιατί το είδωλο μπορεί να είναι και εξωτερικό. Ενώ εδώ ήταν ένα σύμβολο η γυναίκα αυτή. Περπάτησε και περπάτησε στη Βοσνία, στις Νάρκες, το ένα. Ναι. Συμβολικά, αλλά εν πάση περιπτώσει το έκανε που άλλες ή άλλοι δεν το έκαναν. Ακριβώς. Με λιγότερη ή μεγαλύτερη εμβέλεια από αυτήν. Ναι, γιατί είτε βαριούνται είτε επαναπάβονται στις δάφνες που έχουν και τα λοιπά. Αυτή δεν τους ενδιαφέρει, αυτό είναι το πιο σωστό. Πήγε στα παιδιά, πήγε στην Αφρική. Πήγε στους ασθενείς. Έκανε χειραψία με τον άνθρωπο με που είχε το AIDS. Ακριβώς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και έχουμε και μία συγγένεια με την ιστορία αυτή, διότι η γυναίκα αυτή, αν. Θα το ξέρετε βέβαια. Στάθηκε δίπλα σε έναν συμπατριώτη. Σε έναν Έλληνα και μάλιστα ήρθε και στην κηδεία του. Ακριβώς. Και λίγο πριν το θάνατό της έγινε αυτό. Ναι, ήταν ακριβώς. τα τελευταία της πολύ ταξίδια. Λίγο πριν, ναι. Δεν ξέρετε ότι εγώ σε λίγο θα χορέψω με τον Θανάση. Το ξέρετε αυτό, μπα, μου μάθει το βάλ. Είπε σωστά. Είναι επικίνδυνο ή όχι. Είναι επικίνδυνο ή όχι. Είδες τώρα που θέλει να τις μάθεις χωρά ή μαθαίνει. Δεν ξέρω αν θα είναι επικίνδυνο, αλλά θα είναι μια εμπειρία οπωσδήποτε. Μια εμπειρία οπωσδήποτε. Λοιπόν, μέχρι να μάθουμε λίγο τα βηματάκια, πάμε για ένα διαφημιστικό και μετά χορός βάλς με Θανάση Ζέρβα. Δεν έχουμε βροχή μόνο, αλλά δεν πειράζει. Φτύστε, παιδιά. Παιδιά, φτύστε ή ρίξτε ποτήρια με νερό, κάντε ό,τι θέλετε. Πάμε τώρα τα διαφημιστικά και μετά χορό.